Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας. Έλα παραμώ, λοιπόν άκου καταρχήν να πω κάτι για τον Τελοπόν. Πες του, θήτα, οχτώ, οριζόντια, ναυμαχία δεν παίζουμε. Ναι, ναι, ναι. Εργά, βουλιάξαμε τίποτα. Οχτώ οριζόντια βήτα. Όχι, βουλιάξαμε τίποτα. Ένα παπάρι, δηλαδή σαν και αυτό να είναι. Ένα παπάρι, ναι. Ναι, άκου τώρα παλικάρι, επειδή ακούμε πολλά και βλέπουμε πολλά από αυτούς που ψηφίζουμε, δεν ανάγκη να ενίσπασαι εσύ κι εγώ οι υπόλοιποι, γιατί κι εγώ με τα σκατά είμαι. Είσαι χωμένο στα σκατά. Είσαι χωμένο στα σκατά. Στα σκατά. Τι γίνεται στα social media, όπως το λέτε εσείς οι νέοι, ή στις τηλεοράσεις, τι βλέπουνε. Σκατά, σκατά, στα σκατά, στα σκατά, με στα σκατά, στα σκατά, στα σκατά, με στα σκατά βαθιά. Για να καταλάβεις τι σκατά ψηφίζουνε, δηλαδή, πόσο κλούβιοι είναι αυτοί που τους ψηφίζουνε, τον Άδωνη ή τον Τελοπόν. Ναι, πραγματικά είναι για να παθαίνεις πλάκα, λες, μα αν είναι δυνατόν, γίνεται να είναι τόσο κλούβιοι. Με στα σκατά, σκατά. Και όμως είναι κλούβιοι, γι' αυτό λοιπόν καμπομπών, και όχι για το μπροστινό μέρος, για το πίσω. Με στα σκατά. Αν επιχειρήσεις να μου στήσεις γεωτρύπανο ή ερευνητικό, βυθίζουμε το ερευνητικό. Βυθίζουμε το γεωτρύπανο. Μπορεί να πέσει όλο το ναυτικό της Τουρκίας και να βυθιστεί πάρα αυτά. Σε 10 λεπτά. Σε 10 λεπτά. Αυτός ο κουραδόμαγκας σήμερα την έχει δει ναύαρχος. Ποιος? Ο Τελοπόν, ποιος. Α, ναι, ναύαρχος, κατάλαβες. Κατάλαβα. Κωνσταντίνος Καντάρης την έχει δει, ε. Ναύαρχος σε σχεδία. Δεν είναι για παραπάνω, κατάλαβε. Γι' αυτό όριο άμα θα τη φουντάρει ή όχι στα βαθιά. Με στα σκατά βαθιά. Είδες τα γιοσοφάκια των Αμερικάνων που την έχουν δει και μάγκες. Α, δεν είναι το Γερμανών τελικά, των Αμερικάνων είναι. Γιατί τα φράγκα στη Γερμανία τα πάει. Λέω για το κλίμα που έχει δημιουργηθεί εκεί από κάτω στα νότια της Ελλάδος που έχουν βάλει το χέρι τους οι Αμερικάνοι. Κάτι το οποίο το ξέρει. Αλλά γι' αυτό μουγκός. Απόστολε, έπρεπε να δεις χθες προχθές ένα άλλο αστέρι στη Βουλή που μίλαγε. Το πιο λαμπρό. Αυτή που κάνει κουμάντο στη ζωή του Δημάκη. Αν την άκουγες να μιλάει, θα νόμιζε ότι τσακώνεται με καμιά πίσω στο να κάνει το χώρο για την απλόστρα. Εντύπωση μου κάνει. Τι εντύπωση, αυτή όχι μόνο εκδικήθηκε τον άνθρωπο, αλλά συνεχίζει ακόμη να κάνει τα ίδια και επιτίθεται κιόλα. Δεν φτάνει αυτό. Πρέπει να την ακούσει να τρολαζεί. Α, τόσο πολύ. Τόσο πολύ. Μιλάνε για άλλο αστέρι. Αυτό αν είναι αστέρι. Αφού σηκώθηκε πάνω ένας βουλευτής ο Λάπας και παραλίγο να χρησιμοποιείς τη Ράδο. Μ' αρέσει, φίλε, που βγαίνουν και σχολιάζουν τη γραβάτα του Κουτσούμπα. Αυτοί που έχουν ψηφίσει μέχρι τώρα με κριτήριο το Ζιβάγκο του Παπανδρέου, το Καραμαλή, ο Μητσοτάκης ήταν ψηλός. Ο άλλος Παπανδρέου επειδή έκανε καλό ποδήλατο και καγιάκ. Ο άλλος Καραμαλής επειδή φορούσε γαντάκια για να πετάξει χαρταετό. Τον Παπανδρέου τώρα γιατί ήταν. Το Μητσοτάκη τώρα, συγγνώμη, γιατί είναι ωραίος γκόμενος. Και τον Τζίπρα γιατί είναι ομορφόπεδο. Αυτά είναι τα κριτήρια αυτών των ανθρώπων και σχολιάζουν τη γραβάτα του Κουτσούμπα, α πούμε. Το άλλο που Μητσοτάκης πάει χωρίς γραβάτα τελευταία, το έχεις δει? Δεν το έχω παρατηρήσει. Καλά, στα κ***α μου, εγώ δεν κοιτάω ποτέ γραβάτες και μαλακίες. Μιλάμε πολιτικά κριτήρια νηπιαγωγείου και κάτω. Εκπλήσεσαι, μ' αρέσεις. Δεν εκπλήσωμαι, το σημειώνω. Α, καλά κάνεις και το σημειώνεις. Το πόσο έκανε η γραβάτα του Κουτσούμπα που ήταν true sardi, θα το πούμε ή θα το κάνουμε γαργάρα. Και το Rolex, ξέχασες και το Rolex. Και το Rolex, άντε μην πω τώρα. Το Rolex του Κουτσούμπα και του Κάστρο. Είναι τυχαία αυτά, συνδέονται. Το ίδιο είναι. Το ίδιο πρέπει να είναι, ξέρω εγώ. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Ξέρεις τι διαφορά έχει η γραβάτα του κομμουνιστή από του νεοδημοκράτη, ε? Τι? Του νεοδημοκράτη είναι μεταξένια, απαλή και τέτοια. Του κομμουνιστή από μέσα έχει λίγο τρικιά για τους άλλους. Γεια σας, κύριε Μπαρμπαγιάννη. Κύριε Βυσδέκη μου, εσείς. Για ένα κοινωνικό θέμα. Κοινωνικό θέμα. Που έχει άμεση επίπτωση σε μένα. Δεν ξέρω για τους άλλους. Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, την έχω ξεπετσιάσει. Αυνανίζομαι συνέχεια. Πότε ανοίγουν οι οίκοι ανοχής? Αυτό θα ήθελα να με ενημερώσετε. Θα ενημερώσω, αλλά και εσείς ένα ρέγουλο. Είστε μεγάλος, τυφλώνει, κουφαίνει όλα. Ναι. Γιάννη. Αυτός ο κόσμος θα με τρελάνει. Όλη η μέρα, όλη η νύχτα. Γαμώτη. Γιάννη, αυτός ο κόσμος θα με τρελάνει. Γαμώτη. Ποιος είναι? Γαμώτη. Γαμώτη. Όλη η μέρα. Όλη νύχτα. Όλη μέρα. Όλη νύχτα. Όλη νύχτα. Και δώστε
τα πάρτι. Και δώσ' του το πιώμα. Και δώσ' του οι DJs. Γαμώτη. Ναι. Λέγω του μου είπανε να καλέσω για ένα δώρο που είχα κερδίσει στην εκπομπή του κυρίου Μπογδάνου. Σωθήκατε. Ναι, ναι, πρόκειται για μια κουκούλα μαύρη. Αυτό, μια κουκούλα μαύρη. Αν θέλετε βγαίνει και σε άσπρο, κούκλουξ. Τι διαλέγετε? Συγγνώμη, μπορώ να μιλήσω σε κάποιον? Τώρα δεν μιλάτε σε κάποιον, τι είναι? Ναι, ναι, αλλά σχετικά με το δωράκι ήθελα να... Τι δωράκι ήτανε, τι σας είπαν εσάς? Ακτοπλοϊκά εισιτήρια ήταν για το έθνο. Άλλαξε τελικά, είχε πληρότητα. Είναι για τη Μακρόνισο τα ακτοπλοϊκά. Έχει και γιάρο, έχω και λίγο αϊστράτη άμα θέλετε, μπορείτε να διαλέξετε. Πού καταλήγουμε? Δεν νομίζω να μιλάω μέσα στο άνθρωπο, μάλλον λάθος πρέπει να είναι. Δεν ξέρω τώρα, εσείς ονειρεύεστε ρέθυμνο. Ναι. Άντε γαϊδουρονίσει να δώσω από κάτω. Κάτι θέλετε χρυσή, ελαφωνίσει, τι προτιμάτε? Θα ήθελα να με συνδέσετε με το τμήμα του εμπορικού. Τι ψηφίζετε? Γιατί παίζει ρόλο. Δεν παίζει. Θα πας στη Μακρόνισο έτσι? Ναι. Γεια σας. Γεια σας. Την εκπομπή Παραπολιτικά στο σταθμό τηλεφωνώ. Ναι, ναι, παρακαλώ. Μου είχαν πει να καλέσω για ένα δώρο που έχω κερδίσει. Με το τμήμα εμπορικού θα ήθελα να με συνδέσετε. Μου πάνε να πάρω τώρα. Από πού κερδίσατε το δώρο? Από τον κύριο Μπογδάνου. Α, ναι, είχατε πάρει και πριν? Ναι. Πριν από 5 λεπτά? Ναι, μην μου πείτε ότι ήμουν στην Ελληνοφρένεια. Καλέ, στις 2 πάρτε τηλέφωνο. Α, μου είπανε 1 και 10. Ποιο σα το είπε το 1 και 10? Από την προηγούμενη εκπομπή σα το είπανε? Ναι, πήρα στις 12. Ατρολάρουνε από την προηγούμενη εκπομπή και στο εδώ. Καλά κάνουν. Λοιπόν, κουκούλα κερδίσατε. Τι κουκούλα? Καταδότη. Όχι αποκριάτικη, καλή. Καλό ύφασμα. Κουκούλα καταδότη. Σπιουνιές κάνετε? Θα κάνετε τώρα. Σπιούνος και ρούφουλες μαζί μα και προδότης. Τρίβω τα χέρια μου. Κάθε όνομα που χασένα θα είναι και λυρίτσα. Μες στο κουκάκι μου. Πώς μπορώ να μην... Να ξεχάσω τα λιτά της μαλλιά, δεν ξέρω κι εγώ. Πώς μπορώ να ξεχάσω τα λιτά της μαλλιά. Γαμώτη. Την άμμο που σαν καταράχτησε νουζε. Γαμώτη. Καθώς έσκυβε πάνω μου χιλιάδες φιλιά διαμάντια που απλόχερα μου χάριζε. Θα πάω κι ας μου βγει και σε κακό. Να πάρω στις 2 καλύτερα. Και... θα έλεγα καλύτερα ναι. Ρε, μάθες που έκανε καινούργιο κόμμα ο Κασιδιάρης? Ναι, ναι, το Ελλάδα για το π***ο. Συγγνώμη. Ελλάδα γάμα ταφ πι. Ελλάδα γαμώ την Παναχαϊκή μου. Ελλάδα ή Έλληνες είναι, δεν θυμάμαι. Έλληνες. Έλληνες. Έλληνες για το π***ο. Για την πηγάδα. Για την πηγάδα επίσης. Για την πηγάδα που. Εντάξει, την Παναχαϊκή να μην την πούμε. Ιστορική ομάδα της Πάτρας, την αγαπάμε. Και όπως είδα, ανοίγουν και γραφεία στην Καβάλα, είδα στα social media που είναι Έλληνες γάμα ταφ πι Καβάλα. Τρομερό, τρομερό, τρομερό. Άκου μάνα μου, γιατί δεν πρόλαβα να σου πω. Διάβασα τα νέα για τον Κασιδιάρη, βρε, με το κόμμα. Α, ναι, ναι, πολύ καλά πάει, ξέρω. Δεν είναι δηλαδή τίποτα για τον Μπτσο Γουτουπού, δεν είναι για τον Πέο. Γάμα τα αυτή, έτσι. Για την πηγάδα, μάνα μου, του Μελιγαλά. Ντροπή, ντροπή, διαχωρίζω τη θέση μου. Δεν πειράζει, κρατάω εγώ τη δικιά μου. Κράτα τη δικιά σου. Και κάτι άλλο ήθελα να σου πω, τις δηλώσεις του Τζίμερου τις είδες? Άρα να τις είχε κάνει κανένας μαλάκας φίλης αυτές. Όχι, τι είπε? Ότι για τους πρόσφυγες είπε ότι μίλησε με μία δοντίατρο που εξέτασε έναν πρόσφυγα τα δόντια και είδε ότι είναι ίδια, λέει, με τους Μογγόλους και με τους Τούρκους και οι πρόσφυγες έχουν μογγολικό αίμα και κάτι τέτοια. Πόσα κιλά μαλάκας είναι αυτός ο άνθρωπος? Πόσα, πες μου, πόσα. Δηλαδή πάρα πολλά κιλά μαλάκας. Πάντως εντάξει, τους πονάει όλους φασίστες γιατί όπως είναι γνωστό η προσφυγιά ήταν πάντα αντιφασιστική, δημοκρατική και προοδευτική. Τεκνό, αν νομίζεις ότι σε ξέχασα κάνεις λάθος. Νόμιζα ότι με ξέχασες. Όχι, εξακολουθώ να σε θέλω. Εγώ νόμιζα ότι πάει, αυτό ήτανε. Όχι, δεν τελειώνει αυτό με σένα ποτέ. Ότι πήγες και έφυγες και λούζεσαι. Έλεγα λούζε τη αγάπη στο Γουαδαλκιβίρ. Όχι αγάπη. Και λέω τώρα πήγες στο Γουαδαλκιβίρ αυτή τώρα για να λουστεί. Και λέω πάει, αυτή πάει, λούζεται. Λούζεται η αγάπη μου στο Γουαδαλκιβίρ. Όλη μέρα, όλη μέρα, όλη νύχτα, όλη νύχτα. Και τα άνθη παίρνουνε βοδιά από το γλυκό κορμί της. Γαμώτη. Τώρα γιατί μου ήρθε το λούζο ότι λόγω τραγουδιού, κατάλαβες, το κόλλησα. Πού ήτανε? Εδώ είμαι και σε ακούω καθημερινά, σε κάθε εκπομπή, όλα τα ακούω, όλα. Ηχογραφώ
Τέχω. Σε ακούω τα Σαββατοκύριακα και τρελαίνομαι. Περιμένω να δώσεις μια παράσταση και θα δεις τι έχει να γίνει. Ω, μακελιό! Μακελιό θα γίνει. Άντε, επιτέλους. Πρώτα απ' όλα θέλω να σου στείλω λουλούδια, αλλά θέλω να έρθω και να σε αγκαλιάσω, να σε φιλήσω. Όπα, σοβαρεύει το πράγμα. Ναι, και μια φωτογραφία selfie. Δεν δίναμε, αγάπη μου, δεν δίναμε. Θα ήθελα, αλλά δεν δίναμε. Τι δεν δίνασε? Για selfie. Για σεξ. Όχι, για σεξ, αν είναι δυνατόν. Για selfie. Για selfie, εντάξει, χωρίς selfie. Όλα τα υπόλοιπα που είπα χωρίς. Α, την ήθελες την αγκαλίτσα, το θες το κολοτρίψιμο? Αγκαλίτσα θέλω. Καραμαλής και Μητσοτάκης, λες, θα έχουν ανέβει ποτέ σε παπάκι? Αποκλείεται. Μαζί, αποκλείεται μαζί. Όχι μαζί, ρε παιδί μου, στα νάτια. Γιατί Καραμαλής και Δικάβαλο δεν πάει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Ο Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα ότι πάμε για μνημόνιο. Δεν ξέρω αν το κατάλαβες. Δεν θα λέγεται μνημόνιο, είναι δυνατόν? Όχι, τι ρε, ρε παιδί μου, το λέει με δικά του λόγια. Πρόσεξε να δει. Άλλο με δικά του λόγια. Με δικά του λόγια είναι άλλο κάτι άλλο. Δεν είναι μνημόνιο. Μπράβο. Το 2007 ο Καραμαλής λέει: παιδιά, πάρτε αυτοκίνητα, κάνουμε μια έκπτωση και τέτοια. Και το 9 μπήκαμε στο μνημόνιο. Ναι. Σήμερα άκουσα ότι ο Μητσοτάκης δίνει επιδότηση να πάρουμε ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ναι, ναι, ναι. Το οποίο, πρόσεξε, ηλεκτρικά αυτοκίνητα το λιγότερο κάνουν 30.000. Και τι έγινε, ποιο είναι το πρόβλημα δηλαδή? Λέω, όταν σου λένε η Νέα Δημοκρατία και εκεί οι σκατόφλωροι αρχηγοί τους, πάρτε αυτοκίνητα, παιδιά, σε λίγο έρχεται μνημόνιο. Εάν λοιπόν και το Σεπτέμβριο που έρχονται τα χειρότερα, γιατί είμαστε παντού να πούμε μια χαρά και θα έρθουν τα χειρότερα, λοιπόν, πάλι εμπιστευτούν αυτούς και τους ψηφίσουν πάλι για να κάνουν εκλογές, τότε ποιοι φταίνε για όλα αυτά? Αυτοί, 2-0, ήταν πληθυντικός. Καλησπέρα, Αποστόλη, από την Καστοριά μας. Δεν ξέρω αν ξέρετε τι έγινε ακριβώς μετά το μάθημα της καραντίνας. Δευτέρα πρωί-πρωί, στην πόλη μας, έκοψαν 6.000 ορολόγια. Τι θα έκαναν? 6.000 ορολόγια της ΔΕΗ. Α, της ΔΕΗ, τα κόψανε. Ναι. Α, σας το κάνουνε δώρο, φαίνεται. Τι δώρο? Το ρεύμα, σου λέει, δεν τους μετράμε άλλο. Να, ορίστε, πάρε, τα κόβουμε, δωρεάν, πάρτο. Όχι, λες, αποκλείεται. Αμέ. Αφού είναι κομμουνιστές, παιδί μου, τέτοια κάνουν στον κομμουνισμό. Αυτά φοβόμουν. Τι στενοχωριά στα βούλα. Κομμουνιστές βγήκαν. Μια χαρά. Αυτά ήθελα να πω. Δεν ήξερα αν το ξέρατε. Μου ήρθε τα πλάς. Δευτέρα πρωί, γκρανγκ, με το κλείσιμο της καραντίνας. Λοιπόν, εγώ πήρα να υπενθυμίσω στους ακροατές και σε όλους τους συνέλληνες τα συνθήματα «Μαζί τα καταφέραμε» στον αόριστο, που σημαίνει «Τα καταφέραμε και τελειώσαμε», τις δηλώσεις του Κικίλια και όλων των υπολείπων ότι βρήκανε χρόνο και του Τσιόδρα ακόμα να θωρακίσουν το σύστημα υγείας και τώρα δεν μασάει τον κόλο του. Να δω λοιπόν, φιλαράκο, αν και υπάρχει το ενδεχόμενο να μην γίνει τίποτα και να μην κλείσουν τίποτα, να δω τι θα κάνουν τώρα. Με 50 κρούσματα τη μέρα, άμα ξεφύγει πάλι το πράγμα, τι δικαιολογία θα έχουν οι πούστες αυτοί? Τι θα πούνε στον κόσμο? Πάλι ατομική ευθύνη? Όχι. Ότι ένα συνάχη ήταν, μωρέ, δεν βαριέσαι. Οι αρρώστιες έρχονται το φθινόπωρο. Αυτό που περνάτε τώρα είναι summer flu που λέμε. Summer flu, ναι, με 50 κρούσματα είχαν κλείσει όλη την Ελλάδα. Τώρα 50 έχει μόνο στην Κοζάνη και τα έχουν όλα ανοιχτά. Για να δούμε εδώ πέρα πώς θα πάει. Απλά ο κόσμος να μην ξεχάσει ότι πάλι σε αυτό θα τα ρίξουν όλα. Όπως δείξαν το μνημόνιο, μαζί τα φάγαμε. Όπως δείξανε ό,τι σκάφη. Ο κόσμος, αγάπη μου, γλυκιά, αν θέλει να αναλάβει λίγο και καμιά ευθύνη, έτσι. Όχι την ατομική, αλλά τη συλλογική. Όλοι μαζί με λίγα λόγια. Πού είσαι, ρε τρελέ? Θα σου στείλουν το σύντροφο Άρη στο μαγαζί εκεί το καινούριο. Α, δεν ξέρω γιατί έτσι έγινε. Ξέρω εγώ, έτσι λένε. Το θέλει, λέει, για την πρωινή ζώνη το σύντροφο Άρη. Α, παπα, πού φτάσαμε. Να έρθουν εδώ πέρα οι μνητές του κομμουνισμού, έλεος. Μαζί με τον Μπουμπούκο που κι αυτός πρέπει να έχει κάνει μεταστροφή. Άρθει και ο Μπουμπούκο. Αυτό πάει μαζί, συγγνώμη, πάει μαζί αυτό, ναι. Ναι, ναι, ο σύντροφο Άρη, αφού ο σύντροφο Άρη είπε το Μπουμπούκο ότι έχει γίνει κομμουνιστής κι αυτός. Ναι, 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 ναι. Που όπως εσείς το κάνατε τέτοιο, εντάξει. Τι διάλογο, όπου περνάμε ξεχύνεται από πάνω μας. Τι έγινε, δηλαδή η Οκτωβριανή Επανάσταση στα παραπολιτικά? Έλατε και δεν έχει μπει Ιούλιος ακόμα. Αλλά και η Οκτωβριανή Οκτώβρια έγινε σάματι. Σιγά. Μην παρουσιάζουμε τόσο αστείο αυτό που έλεγε αυτός, ότι και καλά είναι κομμουνιστές. Είναι απλό, δηλαδή πολύ καλά ήξερε τι έλεγε. Είναι μια προσπάθεια εξίσωσης των κομμουνιστών με τους φασίστες. Είναι πολύ πονηρό αυτό που κάνει. Δεν είναι καθόλου αθώο, ούτε καθόλου βλακεία, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Θα έλεγε ότι αγγίζει τη θεωρία των δύο άκρων? Εντελώς. Και ούτε καν. Δηλαδή αυτό που κάνει είναι απλά να συκοφαντεί το εργατικό κίνημα. Ξέρει πολύ καλά τι κάνει. Ναι. Όλοι, έλα ρε. Έλα, ποιος? Ο Μικροτσούτσουνος, είδα. Έλα, Μικροτσούτσουνε. Έλα να σου πω, μια αφιέρωση για την άλλη Παρασκευή. Θα μου βάλεις το καπλωτικό του τελοπών. Δεν ξέρω αν άκουσες, έχει βγει και ένα καινούργιο, το έβγαλε ο Άδωνης, το προφητικόν. Δηλαδή. Προφητικόν. Όσοι έχετε πρόβλημα θα με θυμηθείτε, προλάβετε τώρα. Προφητικόν. Μόνο κρατηθείτε. 29 ευρώ. Προφητικόν. Ναι, 29 ευρώ. Προφητικόν.
Τίποτα αυτό. Προφητικών, θα το βάλω. Το θέμα είναι ότι εσύ τι ανάγκη το έχεις. Δηλαδή και μικροτσούτσινος και χρειάζεται κοινωτικών. Αυτό σου λέω. Αμά. Ποιο ηχαμένο από τον. Δεν νομίζω να γίνεται, ρε φιλέ. Ποιο ηχαμένο από ποιον? Από τον Μπέο. Κάτσε να σκεφτώ. Καλά, έχει κάποιου, αλλά ναι. Είναι στο top 3, το λες. Τον άκουσα τώρα που λέγε για φούντε και κάτι. Τι είναι αυτό, τι είναι αυτός ο τύπο, έβγαλε. Ναι, και εγώ πέφτω τα σύννεφα, μα είναι δυνατόν ξαφνικά χαμηλό επίπεδο. Εκεί που τον είχε και λε, να ένα παράδειγμα, ρε παιδί μου. Να επιτέλου, να η Ελλάδα που θέλουμε. Εκεί που έλεγε, να η Ελλάδα που θέλουμε, λέει αυτό και πέφτουν τα σύννεφα όλα. Ρε φιλέ, πώ τον ανέχονται εκεί πέρα οι κάτοικοι. Οι κάτοικοι τον διαλέγουν. Δεν τον ανέχονται μόνο, τον διαλέγουν κιόλα. Τι το διαπόσατε οι άλλοι υπόλοιποι, τι κάνουν δηλαδή. Έλα, γόρι μου, τι κάνεις. Γιατί σαμποντάρε το φίλο μου το Βελόπουλο. Εγώ παίρνω. Ωραίους φίλους έχεις. Τι πήρες κανένα χάπι από εκεί. Όχι, εγώ παίρνω τελοπών και τελοπών και. Α, όχι, ένα άλλο. Ζωντανός ακούω ακόμα, τι έγινε. Έχει βάλει και ένα πόρτοπο. Δεν κλάνεις. Δεν κλάνεις. Γιατρέ, δεν κλάνω πια. Γιατρέ, πες μου μήπως δεν είμαι αλάνη πια. Γιατρέ, πες μου, δεν ξέρω τι να κάνω πια. Γιατρέ, δεν κλάνω πια. Γιατρέ, δεν κλάνω πια. Απαπα. Δηλαδή το τελοπόρ είναι και σφραγιστικόν. Τελοπορδοπόν. Το λες δηλαδή, θα έλεγες ότι είναι και λίγο σαν το φελό, κρασί. Όχι, ο φελός, άμα πεταχθεί θα σου βγάλει το μάτι. Δηλαδή ο Φελόπουλος πουλάει και φελούς. Θα έλεγες, ίσως, δεν ξέρω. Έλα, γεια. Κάστε καλά, κι ας είσαι κομμουνιστής, δεν πειράζει. Μω, εγώ είμαι εδώ, είναι ο Κυριάκος. Ποιος είναι ο Κυριάκος? Έτσι που πορτοσάλτε, είναι η κυβέρνηση είναι κομμουνιστική. Ποιος δίνει τη γραμμή, ο Κυριάκος. Άρα, ο Κυριάκος κομμουνιστής. Εμείς είμαστε Έλληνες, πατριώτες. Και έχει μέσα και τους κομμουνιστές. Τι είναι, ο Χρυσοχοίδης τι είναι, ο Άδωνης τι είναι. Εγώ, κύριε, είμαι κομμουνιστής. Ο Άδωνης τόσα χρόνια πουλάει τα βιβλία του Πλεύρη και του Χίτλερ γιατί, για να σου δείξει τη θηριωδία, αν τη μάθεις. Άρα. Ότι είναι κομμουνιστής ο Βορίδης, δεν είναι αγόρι μου. Όχι, δεν είναι. Ο Βορίδης, ναι. Είμαι βαθύτατα κομμουνιστής και το γνωρίζετε. Δεν κρατάει για το Τσοκουράκι, σφυρί είναι. Το Δρεπάνι έψαχνε εκείνη τη μέρα. Έλληνας πατριώτες είμαστε, ας το σφυρί το Δρεπάνι. Έλληνες πατριώτες είναι αυτό που λέμε σαν του Κασιδιάρη το κόμμα. Έλληνες για την πατρίδα, γάμα ταφπί. Με πέτυχες για την ηχεία αρτηρία. Αυτό. Έλληνες γουτουπού, κατάλαβα. Γουτουπού, ναι, ακριβώς. Έλα, γεια. Να σου πω κάτι άλλο. Τη μαύρη χείρα, τα μαύρα μεσάνυσα, εσύ την κάνεις που κάνει ανομαλίες με το λιμπαστινό μου, το γλάρο. Εσύ την κάνεις. Πού, τι είναι αυτό? Κοίτα, γιατί στα μαύρα μεσάνυχτα μια μαύρη χείρα που είναι ντυμένη μαύρη χείρα και είναι άντρας και κάνει ανομαλίες με το λιμπαστινό μου, το γλάρο. Με τσάκωσες. Και του την έχουν στήσει οι άλλοι. Μη δεις ανώμαλο, αμέσως εμένα να σκεφτείς. Με τσάκωσες. Είμαι η μαύρη χείρα στα μαύρα μεσάνυχτα. Έτσι. Βρήκα ζωή στα μαύρα τα μεσάνυχτα. Εγώ είμαι. Δεν είχα τυχήκα τα μάτια μου ορφανύχτα. Εσύ είσαι η μαύρη χείρα. Είμαι η μαύρη χείρα. Είμαι και το θηρίο που τραγουδάει. Άστα. Τα θέλει περπάτημα στα δύσκολα κράτημα. Πρέπει να ξέρεις να σηκώνεις ανάστημα. Για παιχνίδια θανάσιμα βρίσκει πάτημα. Και το πάθημα πάντα πρέπει να γίνεται μάθημα. Ωραία, είσαι ικανός για όλα εσύ. Αυτό ισχύει. Στις παραλίες έχουν βάλει και plexiglass με τρύπες. Να μπορούν να κάνουν σεξ. Το glory hole το λεγόμενο. Παλιά ήταν σε τοίχο, τώρα είναι σε plexiglass. Βλέπεις κιόλας. Δηλαδή είναι ο μαλάκας που ήταν και πριν και το βάζει στην τρύπα. Ο ίδιος μαλάκας σε βιτρίνα τώρα. Νύχτα κατάλαβα ότι μ' αγαπάς εσύ. Ποιος είπε ότι είναι άσχημα στην κόλαση. Αποστόλη, καλημέρα. Καλημέρα. Πώς το λένε, ο Παϊτή. Αν είσαι και αν δεν είσαι. Του δημαρχού παιδί. Του δημαρχού παιδί. Ο Παϊτή δεν το λέει το ασπάλα μου. Ασπάλα μου. Ασπάλα μου. Ασπάλα μου. Να είσαι μπαλαμό, ναι. Τώρα να λέει άι το εντερό μου. Άι το εντερό, άι το εντερό. Και το λουκνό, τα αφεντικό. Έχω κολλικό, έχω κολλικό. Να για το μλες, σαν τσέι μπαλαμό. Να σου πω. Τρέχω και δε και δε φτάνω. Θα κέφιασαι εσέ, δεν μου λες. Τώρα ήρθε και το τσιρλιό.
Τι ποιητή. Εντάξει. Τον κόλλον που λέμε. Εκεί στην ίσον τη απολία, στην Μύκονο, τι έγινε, παιδάκι μου. Στη Μύκονο. Ναι, τι έγινε. Ε, οι μαλάκες εκεί πέρα. Τώρα αντί να έχουν να κρατάει ο καθένα και ένα κουταλάκι ότι πάνε να μεταλάβουνε τον Άγιο Μπάρμαν, που πήγαν και την πατήσαν οι μαλάκες. Γεια σου, αδερφέ μου, Αποστόλη, τι κάνεις. Γεια σου. Βαστάς. Όπα, να βαστήσω τοίχο, τι θα γίνει. Όχι, όχι, όχι. Λοιπόν, θέλω να σου πω για ένα πραγματάκι που δεν υπάρχει πουθενά, έτσι ένα λεπτάκι να μου αφιερώσεις. Γίνεται αυτή τη στιγμή ένα ενεργειακό πιάτσικο σε όλη την Ελλάδα. Από τα νερά, τα βουνά, τα πάντα. Τις προάλλες έγινε μια επέμβαση του Μπέου, ένα σόου του στις Αγιάτες. Η Ντίνο, ο κόσμος είναι σε αναβρασμό. Στην Άνδρο επίσης. Και όχι μόνο εκεί, σε όλη την Ελλάδα. Στο Ρέθυμνο, στα Άγραφα, στη Σαμοθράκη. Παντού. Είναι ένα πράγμα το οποίο συμβαίνει. Είναι με τον νόμο το καινούριο του Χατζηδάκη, ο οποίος επέβαλε αυτή τη στιγμή όλες τις περιοχές στην Ατούρα να είναι εκμεταλλεύσιμες πλήρως από τα μεγάλα ενεργειακά τραστ. Και θα ήθελα σε αυτό το πράγμα γενικά να δώσετε μια προσοχή και μια. Πώς θα το πω, ρε παιδάκι μου, μια έρευνα πάνω σε αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν. Αυτά ήθελα να πω, Αποστόλη μου. Καλή συνέχεια και καλό κουράγιο. Θέλω να πω ότι χαίρομαι επειδή προβάλλετε κάποια θέματα, έστω και με αρνητικό τρόπο, όπως για τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, που κανένα από τα πληρωμένα κανάλια δεν είχε την ευαισθησία να δείξει, ενώ νομίζω θα έπρεπε, και μας δείχνουν συνέχεια αυτά που γίνονται στην Αμερική, τους σκοτωμούς, τα εγκλήματα, τον COVID-19 και όλα αυτά τα αρνητικά πράγματα που μας κατεβάζουν το ηθικό. Δεν μπορούν να μας δείξουν και μια φορά κάτι έτσι, να πάρουμε λίγο τα πάνω μας, να μας δείξουν κάτι από τους παλιούς Έλληνες και από το δυναμισμό που είχαμε. Να μας δείξουν κάτι, να πάρουμε δύναμη, θάρρο, ρε παιδί. Όχι να μας δείχνουν όλα εγκλήματα, αρρώστιες και όλα αυτά. Εσείς, πάρα πολλά θέματα που δεν τα ακούω στα κανάλια, τα προβάλλετε έστω και με αυτόν τον τρόπο και τα ακούμε και σας ευχαριστώ. Τώρα εμείς είμαστε το κάτι άλλο. Τι ψάχνουμε τώρα, μην μας συγκινείτε, είναι δυνατόν. Ακούς γι' αυτό και σας ακούω. Δεν σας άκουγα πρώτα, αλλά μου αρέσει γιατί. Όχι, να μας ακούτε τώρα. Λέτε κάποια θέματα που δεν τα λένε. Άλλοι λέμε, βεβαίως. Έστω και με αυτόν τον τρόπο. Σας ευχαριστούμε, να είστε καλά, καλή συνέχεια. Καλά και λίγα λέτε. Γεια σου! Γεια! Μια μέρα μετά από εσάς, άφησα το ραδιόφωνο και άκουσα τις ειδήσεις και τι ακούω. Τι? Τον Μπογδάνο. Απαπαπαπα. Όπω να είσαι από εγκλεισμό, να έχεις τα θέματά σου και να σου συμβαίνει αυτό. Δεν έχει χειρότερο. Να, δηλαδή, πιο αυτό, όχι κατάθλιψη, βαριά, να πάρεις το ξηράφι είναι αυτό και να κάνεις και με το μαζί. Πραγματικά, Αποστολή μου, δεν τον άντεξα, αλλά δεν υποφέρεται, ρε παιδί μου. Δεν ακούγεται. Δηλαδή, ο άνθρωπος είναι πολύ μεγάλος, σαν χλαμάρας, να μην πω τίποτα άλλο. Ναι, απέσιος. Πω. Καταρχήν, ρε παιδιά, πέστε στον Κυριάκο, δεν χρειάζεται, επειδή βοηθάει τους φτωχούς, δίνει καλό μέρος στους εργαζόμενους, δεν χρειάζεται να τρέχει στην Τίνο τώρα να ανάβει κεριά στην Παναγία. Να έτσι του βγήκε το όνομα, τώρα και το βγάλανε κομμουνιστή, κατάλαβες. Ο καλός ο Χριστιανός. Πετρίζουν το κουκάλο του πατέρα του. Ο καλός ο Χριστιανός φαίνεται από τα έργα, όχι από τις εκκλησίες. Ξέρεις όμως, ρε φίλε, γιατί εσύ, ρε Τσογλάνη, μια μέρα δεν μας έβγαλες έξω να φάμε δύο καλαμάκια. Ο καλός ο φίλος φαίνεται, γιατί πήγε ο Μητσοτάκης στην Τίνο. Ξέρεις γιατί? Για τα σουβλάκια. Τα σουβλάκια, ρε φίλε. Του έχει δώσει τα κλειδιά ο Χρυσοφοράκος εκεί στη βίλα που έχουν δίπλα-δίπλα. Να ανοίξει λίγο το σπίτι. Α, γιατί έχει γεμίσει αράχνε. Είναι η εποχή, αλήθεια είναι. Ναι, ρε φίλε, τα βλέπει. Ο άνθρωπος έχει αξίες. Το φίλο του που του δώσε τη Siemens τότε το τηλεφωνικό κέντρο το προσέχει. Πήγε να δει το σπίτι. Άιτε. Τι διαφορά είχε η ανοιχτή οικονομία του Μπόρις Τζόνσον το Φλεβάρι και το Μάρτι και η ανοσία της Αγγέλης που εφάρμοσε τότε, έτσι, με την ανοιχτή οικονομία που έχουμε εμείς τώρα, που τώρα θα έρθει κόσμο σε εμάς, εγώ και τα λοιπά, και την ανοσία της Αγγέλης που θα μας εφαρμόσουν τώρα εμάς. Ποια είναι η διαφορά, είναι η ερώτηση. Ναι. Δύο μήνες. Σωστό. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Ωραία, συνοηθήκαμε, να είσαι καλά, όλα καλά. Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous. Μου λέτε, ρε, παλιοκόριτσα να πούμε, γιατί μας έχετε ρεθίσει έτσι τώρα με Άδωνη πάνω στην μπάρα, ημίγυμνο και τέτοια. Και εγώ ημίγυμνος πάνω στην μπάρα. Σας ανάβουμε λίγο. Ναι, θα πάρουμε ναυτικών σιγά σιγά, δηλαδή τι είναι αυτά τα πράγματα. Να σου πω κάτι, φαντάζομαι ότι έχετε αφιέρωμα για το δίστομο μετά. Ναι, ναι. Με ξέρεις βέβαια ότι πού οφείλεται όλη αυτή η σφαγή. Πού, ότι έκανε στον κομμουνισμό λογικά. Στην επίθεση που έκανε ο ΕΑΜΕΛΑΣ, να πούμε, στη φάλαγγα που πήγαινα πολύ βαδιά Ράχοβα. Άρα αν δεν υπήρχε το ΕΑΜ, τι θα ήμασταν, μόνο σου πες το. Ένα Μονακό. Και εγώ ημίγυμνος πάνω στην μπάρα.
Ακούω το αφιέρωμα του Θύμιου Καλαμούκη και είναι να κλαις. Κλάψε. Τι να κλάψω, Αποστόλη μου. Λοιπόν, η βία, η αρρωστημένη βία, υπάρχει δυστυχώς στην ανθρωπότητα και εκεί θα έπρεπε να γίνει κάποτε, αν θέλουνε, αν ακούσουνε και αν τους νοιάζει κανένα σποτάκι. Γιατί η βία υπάρχει παντού. Δυστυχώς. Τι σποτάκι να γίνει για τη βία, πας καλά, είναι δυνατόν. Έλατε. Η κυβέρνηση συγκεκριμένη κιόλας παράγει βία. Ναι. Πες να τη διαφημίσει κιόλας. Τι διαφημίζουν τα κανάλια της κάθε μέρα. Αυτό να μου πεις, Αποστολάκι μου, με κάλυψες όπως πάντα, δεν έχω κουβέντα. Ναι. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Από Κουμουντούρου σας καλούμε. Από Κουμουντούρου. Βεβαίως. Η πλατεία. Ντούρου, από μέσα, μέσα. Κάπου συγκεκριμένα. Κάπου είναι κάτι γραφεία, ξέρετε. Για θυμίστε μου. Αριστερών. Ναι, της αριστερά. Αριστερά. Πείτε το, κύριε. Είμαστε αριστεροί εδώ στην Κουμουντούρου. Ναι, είμαστε αριστεροί. Πείτε το, γιατί έχει βγει μια βρώμα. Ναι. Ως αποτέλεσμα μιας συγκεκριμένης πολιτικής. Ναι. Ότι δεν είναι απόλυτα συνυφασμένο αυτό. Πείτε μου τι θέλετε ωστόσο. Κοιτάξτε να δείτε, μας έκανε μαθήματα ο Περισσός και λίγο καταλάβαμε κι εμείς ότι πρέπει να βάλουμε νερό. Μάλλον δεν καταλάβατε τι απάντηση είναι. Αλλά τέλος πάντων, για πάμε. Όχι, καταλάβαμε αυτό που χρειαζόταν να καταλάβουμε, κύριε. Σας παρακαλώ, μην είστε προβοκάτορα. Τι θέλετε, κύριε. Βλέπω παίζετε Σακύρα. Ναι, ναι. Πολύ σοσιαλισμός έχει πέσει, Το σπάμε λίγο, να θυμίσουμε μέρες ευημερίας. Έχουμε κάτι σε Μπάμπη Παπαδημητρίου, με πιο. Όχι, όχι, μην μιλάτε έτσι. Είμαστε σε καραντίνα καιρό. Δεν αργεί πολύ να του γυρίσει κανένα το μάτι. Είναι κι άλλοι που γάμουν κατσίκες. Πογδάνο έχουμε να τραγουδάει. Όχι, νομίζω μόνο ποιήση. Δεν τον έχουμε πετύχει πουθενά να τραγουδάει. Κρίμα. Όχι, πάμε σε διάφορα κολομάγαζα, αλλά όχι. Τέτοια κατάρια, όχι. Θα του στείλω ένα μήνυμα να δούμε μήπως μπορούμε να τον πετύχουμε κάπου να τραγουδάει κάτι από ένα σκυλάδικο. Δεν του έχουν δώσει ένα μικρόφωνο, ρε παιδί μου, να τραγουδήσει κάτι. Ζήτω η αριστερά, ζήτω το ΕΑΜ, ξέρω εγώ κάτι. Τίποτα, δυστυχώς όχι. Τίποτα, δεν ξέρω μήπως θέλουν να έχουν φέτος καλεσμένο στο φεστιβάλ της ΚΝΕ. Αχ, μακάρι! Ή του ΣΥΡΙΖΑ, κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ φεστιβάλ. Τι θα κάνει. Έχει νεολαία. Δεν έχει λεφτά ο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε. Νεολαία έχει. Νεολαία έχει λεφτά. Ας τα ζητήσει από βουλευτές του ή ευρωβουλευτές του με πολλά σπίτια, μήπως έχουν. Εντάξει. Θα τα ζητήσουμε από το κουκουέ του λαού, γιατί και εμείς λαϊκό κόμμα είμαστε. Είστε εσείς. Λαϊκό κόμμα. Άντε μου στο διάλο, μπράβο. Α, δεν είμαστε. Ναι, άκου λέει. Έλα, Αποστόλη, καλησπέρα. Έλα. Εγώ που δεν ασχολούμαι με τη γιόγκα και ασχολούμαι με το καμασούτρα, λέει να μ' αφορήσουν οι μπαμπάδες. Α, του τα λέω. Εσύ τι μου κάνει τώρα ο Θύμιος. Ήθελα να ξεκινήσω αλλιώς και με το που μου βάζει το δίστο μου, μου σήκησε την καρδιά. Μιλάμε δηλαδή, τι να πω, μες στη λαδιάβαση. Κάθε χρόνο δηλαδή το βάζετε και κάθε χρόνο με κάνετε και κλαίω. Γιατί τώρα εγώ ήθελα να σου πω, εσένα ναι, φαντάσου τώρα τον Άδωνη στη Μύκονο, επάνω σε μπάρα και χορεύεις. Απα, Παναγία μου, τι είναι αυτά που μας κάνετε, ρε παιδιά. Εδώ στην εκκλησία τον βλέπεις και είναι αποκρουστικό το θέαμα. Α, Παναγία μου και Χριστέ μου, εδώ και τον άκουσα την Τζιρίδα και είναι αποκρουστικό το θέαμα. Καλησπέρα από την ξωτική χωριστή Δράμα. Πόσο ξωτική μωρή να είναι η Δράμα? Κάθε μέρα βρέχει. Α, τροπικό. Μας έχει σαπίσει. Τροπικό μου κλίμα, όπως το λέει η Άννα, η Βύση. Κλίμα, τροπικό μου κλίμα. Έχεις δυο καρδιές. Με τη μία με παγώνεις, με την άλλη σου με χες. Δεν μου λες, Αποστόλη. Ναι, ναι. Το Μεγάλη Βρετανία άνοιξε. Το Μεγάλη Βρετανία, το ξενοδοχείο. Ναι. Είναι 12 μήνων, νομίζω, ναι, πρέπει να άνοιξε, είναι πρώτη του μήνα. Γιατί είπα χθες ότι δεν άνοιξε, είδα κάτι πάλι. Δεν άνοιξε, και πού θα πιει το ουίσκι του Άδωνης. Αυτό πήρα να ρωτήσω. Τον καφέ του. Εγώ μπορεί να ήθελα χθες να πάω να πιω τον καφέ μου στη Μεγάλη Βρετανία. Ή ο Πάγκαλος. Ο Πάγκαλος πίνει ακόμα ουίσκι. Εγώ είμαι ένας πολίτης που έχω τη συνήθεια να πηγαίνω στη Μεγάλη Βρετανία. Διότι έχω κακές συνήθειες, γιατί θέλω να πίνω το ουίσκι μου στις 11 η ώρα. Μπορεί να πίνει τώρα ταν. Ή πίνει μόνο τους κατάρες που έχει φέρει αυτά τα χρόνια. Τώρα πίνει ταν, το ποντιακό ουίσκι. Υπάρχει ποντιακό ουίσκι που το λένε ταν. Μήπως πίνει από εκείνο. Λοιπόν, να δώσω συγχαρητήρια στον Αλκίνο και στην Αισθητιο Αντίνα για την πολύ ωραία απάντηση που έδωσαν στο Μπέο. Το τραγούδι λες το νερό των σταγιατών. Μπράβο, εκείνο που ανεβάσατε χθες και το είδα είναι πάρα πολύ ωραίο συγκινητικό. Για τα παιδάκια που τραγουδάνε συγκίνησαν πάρα πολύ. Ναι. Είναι παραπολιτικά. Ναι, ναι. Λοιπόν, σας ακούω, ναι, λοιπόν. Καλά κάνετε. Πολύ καλή επιλογή, έκτακτη. Ναι. Έχω καλή επιλογή, αλλά έχω και παράπονα όμως. Αχού, γιατί? Με ποιον μιλάω τώρα, με το κέντρο? Ναι, βεβαίως. Κλεωμένη Ζαπατίνα. Πείτε μου, Μένιος. Πώς λέτε για τους, και δικαίως λέτε, τα κατορθώματα των φασιστών, έτσι? Ναι, ναι. Δεν έχω
ακούσει κανένα. Τον κατακαθιόν αυτών τη κοινωνία. Ακριβώς. Δεν έχω ακούσει τον ίδιο χαρακτηρισμό και δεν έχω ακούσει τα ίδια δικαίως δηλαδή να προωθηθούν και να αναδειχθούν αυτά που κάνουν και οι αδελφοί μας του ΚΚΕ. Μήπως γιατί δεν έκαναν. Δεν έκαναν. Ναι. Κατάλαβα. Έπεσε σε ύφαλο. Σε ύφαλο. Τρυπίδα. Ψήνομαι να ψηφίσω Μητσοτάκη. Αλίμονο, σιγά με την ψηνώσουν. Τι μεγαλύτερο γυρολόγο καραγκιόζη από σένα υπάρχει. Κάτσε, περίμενε να ακούσω τα επιχειρήματα. Τι να ακούσω, έχει επιχείρημα. Τι θα μου πει, είμαι μαλάκα με επιχειρηματολογία. Το ξέρω, δεν χρειάζεται. Σε πιστεύω. Λοιπόν, εχθές είχα γενέθλια, μπήκα στα 57. Προφανώς είναι το τελευταίο. 57, τι πουστόγερο είσαι. Λοιπόν, άκου τώρα, δεις. Άμα μου πάρει ο Μητσοτάκη ένα καινούριο ταξί, καινούριο κούτα, δώρο, καινούριο, έτσι. Αέριο, όχι μαλακίες ηλεκτρικά, τραβάμε παλά. Αέριο κούτα το ψηφίζω. Με μία προϋπόθεση όμως. Δεν θα στείλει ούτε αυτός ούτε η οικογένειά του να έρθει στα γένεια παράδοση παραλαβής. Α στείλει τον Καραμαλή, α στείλει τον Πολύδωρα, εκτός να μην έρθει κανένας από την οικογένεια Μητσοτάκη στην παράδοση παραλαβή. Πώς με βλέπεις? Οκ, όμως φαντάζομαι είναι δίκαιο. Όμως δεν θα δεσμευτεί κανείς για την τιμή του αερίου τα επόμενα 20 χρόνια, εντάξει. Κοίταξε. Οπα, τι έγινε, δεν μας αρέσει. Ακούω τα παραπολιτικά και ακούω παίζεται συνεχώς κάτι κομμουνιστικές διαφημίσεις. Ότι φυσικό είναι να πίνεις νερό, λέει, και να δίνεις αίμα και κάτι τέτοια. Ναι, κάτι χαζά. Το αίμα είναι, θα γίνει και αυτό πεδίο κερδοφορίας, κύριε. Δεν μπορώ εγώ να αποδίνω αίμα για την τζάμπα. Θα πληρωθώ. Σωστό, αλλά δεν υπάρχουν πηγές αίματος. Να πεις ότι τις κάνουμε ιδιωτικές, να εμφιαλώσουμε το αίμα. Πώς? Υπάρχουν. Είναι οι άνθρωποι. Τους παίζουμε, τους πίνουμε το αίμα που λέμε. Αυτή είναι αυτή. Αλλά όχι τζάμπα, να πληρώνεις κάτι. Τι όχι τζάμπα, τι είμαστε για να είναι τζάμπα. Αυτό λέω κι εγώ. Ελεύθερη αγορά. Πέθανε ο τζάμπας. Ωραία. Αλλά δεν θα το παρομοιάζετε με το νερό, το αίμα. Ό,τι γουστάρουμε θα κάνουμε. Έγινε καλώς. Εγώ να θα βγάλω λεφτά πάντως. Εμοδότης με λεφτά θα γίνω. Ωραίος, όχι... μάγκας. Μάγκας, Αντώνη, μάγκας. Αποστόλη μου. Ναι. Πολλές φορές μέσα από αυτό το βήμα που μας δίνεις έχω πει τη μαλακία μου. Ναι, δεν πειράζει, πες την, τι λένε κι άλλοι. Ναι, αλλά τώρα θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τα βιντεάκια που έχεις φτιάξει με την άνω του φανησισμού, η ελληνοφρένεια για τους πρόσφυγες, η Ευρώπη των αξιών, για γιαγιά της χωρίς σύνορα. Όλα αυτά τα οποία να ξέρεις τα δείχνω χωρίς να σε ρωτάω στα σχολεία που είμαι αναπληρωτής. Δείχνεις στο σχολείο τα βιντεάκια της ελληνοφρένειας, τι τους λες τώρα, θα δούμε λίγο ελληνοφρένεια. Δεν λέω, τους κάνω λίγο για τον ρατσισμό, για τον φασισμό και αυτά. Πα, τι κάνεις τα κρυμμένα τα παιδιά. Να η πλήση εγκεφάλου τα σχολεία. Να μαθαίνουν το σωστό. Γι' αυτό είσαι αναπληρωτής μαλάκα. Γι' αυτό δεν γίνεις ποτέ μόνιμος. Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous. Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της ελληνοφρένειας.